την ικανοποίησή του για το γεγονός της ενημέρωσης των δημοτών αναφορικά με τις παρεμβάσεις και την ελεγχόμενη στάθμευση, εξέφρασε σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ ο αντιδήμαρχος Δράμας κ. Παύλος Ζαχαριάδης, ο οποίος τόνισε ότι κανονικά θα εφαρμοστούν τα πρόστιμα για όσους δεν τηρήσουν τα πρέποντα αμέσως μετά την λήξη αυτής της προθεσμίας ενημέρωσης των 15 ημερών, δηλαδή από την προσεχή Δευτέρα. Έχουμε τονίσει το τελευταίο διάστημα, στο οποίο προσπαθούμε να δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα για να γνωρίσει ο κόσμος το νέο σύστημα το οποίο υπάρχει, γιατί όπως γνωρίζετε κάθε τι καινούριο φέρνει και τα προβλήματά του και τις δυσλειτουργίες του. Θεωρώ ότι το χρονικό διάστημα το οποίο πέρασε για να γίνει η προετοιμασία για την ελεγχόμενη στάθμευση ήταν ικανό για να μπορέσουμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες γύρω από την ελεγχόμενη στάθμευση για να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν. Σαφώς και τα προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν το πρώτο χρονικό διάστημα, τα οποία φαίνονται αν θέλετε και από τη δοκιμαστική λειτουργία, θα είναι αυτά τα οποία σε μελλοντικό στάδιο θα κάνουμε και τις όποιες τροποποιήσεις. Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει σχεδόν όλη την κοινωνία της Δράμας με συγκεκριμένες ενέργειες, οι 15 μέρες οι οποίες προβλεπόντουσαν για τη δοκιμαστική λειτουργία λήγουν την Κυριακή. Συνεπώς από Δευτέρα θα μπει σε κανονική λειτουργία η ελεγχόμενη στάθμευση. Τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί δεν είναι μεγάλης κλίμακας και ούτε προβλήματα τα οποία μπορούν αν θέλετε να υπονομεύσουν τη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης. Και αυτό γιατί συναντήσεις οι οποίες γίνανε με όλους τους επαγγελματικούς φορείς, τόσο τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο των Περιπτεριούχων, τα σωματεία των ιδιοκτητών ταξί, μας βοήθησαν στο να προβλήματα τα οποία θα φαινόντουσαν να είχαν λυθεί εξ αρχής. Θεωρώ και αυτό έχει φανεί ότι ο εμπορικός κόσμος είναι ιδιαίτερα θετικός στην ελεγχόμενη στάθμευση. Και αυτό είναι όντως μια πραγματικότητα, γιατί ένας αν θέλετε από τους κλάδους ο οποίος ευνοείται περισσότερο από την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι ο εμπορικός κλάδος. Και αυτό γιατί ο αριθμός των εξυπηρετούμενων χρηστών εντός του κέντρου της πόλης, εφόσον θα υπάρχει μεγαλύτερη εναλλαγή των θέσεων στάθμευσης, θα αυξάνεται. Άρα δηλαδή στο κέντρο της πόλης θα εξυπηρετούνται περισσότεροι εν δυνάμει αγοραστές των καταστημάτων. Σαφώς και υπάρχουν κάποιοι έμποροι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο, αν θέλετε, όφελος το οποίο θα έχουν και μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι οι ίδιοι δεν θα βρουν χώρο στάθμευσης. Μόνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θέση στάθμευσης στο κέντρο δεν είναι ούτε για τους υπαλλήλους, τους εμποροϊπαλλήλους, ούτε για τους τραπεζικούς υπαλλήλους, ούτε φυσικά για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Είναι για όλους τους πελάτες. Και ήδη ακόμα και από τη δοκιμαστική λειτουργία έχει διαφανεί και μια σχετική βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς σήμερα λέμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση τόσο οι αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων και δίνονται οι κάρτες για τους μόνιμους κατοίκους, γίνεται συνεχώς η ενημέρωση καθημερινά τόσο από την Δημοτική Αρχή αλλά κυρίως από τη Δημοτική Αστυνομία. Νομίζω ότι έχετε κάνει σχετικά ρεπορτάζ και έχετε δει ότι η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε όλες τις οδούς που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση και κάνει συνεχώς ενημέρωση με συγκεκριμένες φωτοτυπίες, τις οποίες ενημερώνει σε αυτήν τη δοκιμαστική λειτουργία όλους τους ιδιοκτήτες των γιοταχή. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και αμέσως από Δευτέρα τα προβλήματα θα είναι ελάχιστα.